32 από την επιστολή προς Γαλάτες, το 6ο κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο, σελίδα 1042, 6ο κεφάλαιο, συγγνώμη, 1032, 6ο κεφάλαιο από την επιστολή προς Γαλάτες. Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα αμάρτημα, σύς οι πνευματικοί διορθώνεται τον τιούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχον εις εαυτόν μη και σύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Και αν στις νομίζει ότι είναι τι ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Αλλά έκαστος σας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μόνο θέλει έχει το καύχημα και οχή στον άλλον, διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Ο δε κατηχούμενος των λόγων ασκάμνει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ότι ο αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει, διότι ο σπείρον εις την σάρκαν εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν θέλομεν θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν εν όσο έχομεν καιρόν ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με τη χείρα μου. Όσοι θέλουν συναρέσκωση καταν τη σάρκαν, ούτε σας αναγκάζωση να περιτέμνεστε, μόνον δια να μη διώκονται δια των σταυρών του Χριστού, διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί φυλάτους των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνεστε εσείς δια να έχωση καύχησιν εις τη σάρκα σας. Εις εμέ δε μη γένετο να καυχόμε, ημί εις το σταυρόν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο, διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει τί ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίσεις. Και όσοι περιπατώσει κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού, εις το εξής μη δεις, ας μη δίδει εις εμέ ενόχληση, διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σωματί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί μου. Αμήν. Η Εκκλησία των Γαλάτων έχει πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι παρπατούν κατά τη σάρκα και θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους και να μην διώκονται από τους Ιουδαίους για το Σταυρό του Χριστού, προσπαθούν να τους πείσουν, αν μου επιτρέπετε, να τους παρασύρουν εις το να πράττουν και αυτοί τα ίδια, για να αποφύγουν το διωγμό των Ιουδαίων για το Σταυρό του Χριστού, δηλαδή να περιτέμνονται εις τη σάρκα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εργάζονται τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά το ίδιο συμφέρον και τις δικές τους απολαύσεις. Αλλά επιπλέον έχουν και την επιθυμία να αποκτήσουν και πολλούς οπαδούς, να πείσουν ανθρώπους ειλικρινείς, και το κατάφεραν κατά κάποιο τρόπο στην εκκλησία της περιοχής αυτής, της Γαλατίας, ώστε ο Απόστολος Παύλος με πόνο, με θλίψη, με προσευχή πολύ απέστειλε την επιστολή αυτήν για να διορθώσει και μάλιστα, όπως λέει το κείμενο, να καταρτήσει τους αδελφούς στο θέλημα του Θεού και στο λόγο του Θεού, αλλά και στη ζωή την εν Χριστώ Ιησού. Αναγνωρίζει ότι ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει σύμμικτο πλήθος, καθώς υπάρχουν και οι εκ της περιτομής αδελφοί, οι οποίοι επεθύμησαν σφόδρα να πείσουν
και τα έθνη για τα οποία ο Λόγος του Θεού αλλά και η Σύνοδος της Εκκλησίας αποφάσισε να μην επιβαρύνουν με τίποτα άλλο παρά μόνο με την πορνεία, να αποφεύγουν την πορνεία, τα ειδωλόθητα, το αίμα, να αποφεύγουν συγκεκριμένα πράγματα και το πνιχτό. Τέσσερα πράγματα τα οποία εάν τα έπραταν και όποιος τα πράττει αμαρτάνουν μονίμως στον Κύριο και ενώπιον του Θεού. Όμως οι εκπεριτομείς πιστοί, κάποιοι που δεν θέλουν, επαναλαμβάνω, το διωγμό των Ιουδαίων, θέλουν να τα πάνε καλά με όλους, να αρέσουν στους ανθρώπους και όχι στο Θεό, γιατί ο Παύλος ο Απόστολος λέει αν ήθελον να αρέσκω στους ανθρώπους δεν θα άρεσκα εις τον Θεό. Με απόφαση λοιπόν ζήλου για τα πράγματα του Θεού, για το έργο του Θεού, ο Απόστολος Παύλος στέλνει την επιστολή αυτή, αναγνωρίζοντας όμως ότι ανάμεσα στους ανθρώπους και στον κάθε άνθρωπο προσωπικά μπορεί να υπάρξει αδυναμία. Γι' αυτό τελειώνοντας τους λέει, αδελφοί, αν κάποιος άνθρωπος απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα, τότε εσείς οι πνευματικοί καταρτίζετε αυτόν με πνεύμα πραότητος, με αγάπη, αλλά προσέχετε μη και εσείς πέσετε στον ίδιο πειρασμό που έπεσε αυτός και τον οδήγησε στο παράπτωμα και στην αμαρτία. Αναγνωρίζει τη δύναμη του πειρασμού και αναγνωρίζει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στον κάθε άνθρωπο υπάρχουν επιθυμίες. Εύκολο είναι να πεις, εάν κάνω περιτομή δεν θα διώκομαι από τους Ιουδαίους. Αλλά δύσκολο είναι να πεις ότι πήρα απόφαση να ζω και να περπατώ σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και, και μέσα στο θέλημα του Θεού. Είναι απόφασης. Είναι απόφασης τι σημαίνει να ζω, πού σπέρνω. Πάρα πολύ ωραία το παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να σπέρνει στο φρόνημα της σάρκας του, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να σπέρνει και στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, τι σημαίνει σπέρνει? Έχω ένα χωράφι. Έχω το χωράφι που λέγεται σάρκα, και έχω και το χωράφι που λέγεται πνεύμα. Και έχω ένα σπόρο, τη ζωή μου, τη δουλειά μου, το έργο μου. Πού αυτόν το σπόρο θα το σπείρω? Θα το σπείρω σε ένα χωράφι που προηγούμενα δεν το έχω οργώσει, δεν το έχω καθαρίσει, δεν το έχω σκάψει, δεν το έχω μεριμνήσει, αλλά όπως είναι έτσι με αγριόχορτα, όπως είναι έτσι όπως βγαίνει μέσα από το χειμώνα, εκεί θα σπείρω το σπόρο μου. Αυτό είναι η σπορά στη σάρκα. Ή σαν το φρόνιμο και σοφό γεωργό, θα πάρω το χωράφι να το οργώσω, να το καθαρίσω, να αφαιρέσω τις πέτρες, να αφαιρέσω τα ζυζάνια, να το κάνω καλή και αγαθή γη, έφορη, ώστε να σπείρω το σπόρο μου, τη ζωή μου. Είναι επιλογή. Ή θα σπέρνουμε στα παλιά ή θα σπέρνουμε στα καινούρια. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία. Ένα πράγμα υπάρχει: νέα κτίσεις. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.
Το να σπέρνεις το πνεύμα δεν είναι το πιο εύκολο. Αντιθέτως είναι δύσκολο. Πρέπει να προηγηθεί η νέκρωση του σώματος. Πρέπει να προηγηθεί η απόρριψη παντός βάρους και η απόρριψη κάθε αμαρτίας που εύκολα μας εμπλέκει. Ιδιαιτέρως πρέπει να προηγηθεί ο καθαρισμός από τις επιθυμίες των κακών. Πρέπει να προηγηθεί από αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας απομακρύνουν από το θέλημα του Θεού. Πρέπει να προηγηθεί ο αγώνας ο καλός, η απόφαση να περπατάμε στο δρόμο του Χριστού και η ενδυνάμωση της πίστης μας. Πρέπει να προηγηθεί η νέκρωση, ο θάνατος με το Χριστό, για το Χριστό και στην ζωή, και στη ζωή εν Χριστώ να προηγηθεί το ξεσκαρτάρισμα, το κόψιμο των άγριων παράριζων που βγαίνουν στο μπολιασμένο δέντρο. Εάν δεν προηγηθεί, καρποφορία δεν υπάρχει. Όσο και καλό σπόρο να σπείρεις σε ένα χωράφι που δεν το έχεις καθαρίσει, ο καρπός θα είναι κακός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, πράγματι μπορεί να πέσει σε πειρασμό κάποιος, αλλά οι άλλοι ας φροντίζουν με πνεύμα πραότητος να καταρτίζουν. Και η λέξη κατάρτισης έχει σχέση με τις διακονίες που ο Θεός δίνει. Ο Θεός έδωσε τις διακονίες για καταρτισμό. Οι έχοντες λοιπόν διακονία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχουν και ευθύνη να καταρτίζουν την Εκκλησία του Χριστού, ιδιαιτέρως ακόμη και τον ελάχιστο αδελφό που πειραζόμενος, πειραστής έπεσε σε παράπτωμα, όμως με πνεύμα πραότητος, με αγάπη, με υπομονή, με στόχο τη διόρθωση, να μην εκτραπεί το χολόν αλλά να θεραπευθεί και να ζήσει. Έχει ευθύνη η Εκκλησία του Χριστού για τις επιθυμίες που φιλοξενούμε όλοι μας και ξεσηκώνονται και μπορούν να δελεάσουν και να παρασύρουν μέσα από την καρδιά μας τον κάθε άνθρωπο στην αμαρτία, η οποία γεννιέται με αυτόν τον τρόπο και όταν εκτελείται έρχεται θάνατος. Γι' αυτό έχει μία πρόταση ο Θεός. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και κατά αυτόν τον τρόπο εκπληρώνεται το νόμο του Χριστού που είναι αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, αλλά ταυτόχρονα και αυτή είναι η αγάπη, να περπατείτε στις εντολές του Κυρίου. Άρα έχουμε ευθύνη ο κάθε ένας από μας να σηκώνει το βάρος του άλλου. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Το πιο σημαντικό είναι και όταν έχουμε εμείς κάποιο βάρος, να αφήνουμε τον άλλον να σηκώνει το δικό μας βάρος. Ναι, βλέπω και θα προσπαθήσω να σε καταρτήσω και να σε διορθώσω, αλλά και εσύ όταν βλέπεις θα πρέπει εγώ να σ' αφήσω να με καταρτήσεις και να με διορθώσεις. Το να βοηθάω κάποιον είναι καλό και εύκολο. Το να διορθώνω και καταρτίζω κάποιον είναι καλό και εύκολο. Το να δέχομαι βοήθεια
Είναι δύσκολο γιατί η περηφάνεια που έχει ο άνθρωπος, αφενός μεν, αλλά και η βεβαιότητα που έχει ο άνθρωπος της ορθότητας των απόψεων του, δεν τον αφήνει να δεχτεί βοήθεια και καταρτισμό. Σήμερα λοιπόν ο Θεός μας προσκαλεί να ντυθούμε ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλον, για να απολαύσουμε την ειρήνη που ο Θεός μας δίνει. Δεν είναι δηλαδή να σε διορθώνω, είναι να είμαι ταπεινός και να δέχομαι τη διόρθωση και από σένα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί γιατί νομίζουμε ότι είμαστε κάτι. Επειδή κάτι ξέρουμε, επειδή έχουμε καταλάβει, ή κάτι νομίζουμε ότι είναι και αποκάλυψη από το Θεό, ή κάτι καινούριο ανακαλύψαμε, ή κάτι παλιό ξέρουμε. Όλοι μας νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Και ο Θεός έρχεται να μας πει ότι εάν κάποιος νομίζει ότι είναι τι, είναι μηδέν. Και τον εαυτό του απατάει. Ο Θεός να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού, αδερφοί. Καρδιάς τετριμένου να μπορούμε να ακούμε με προσοχή τα λόγια, τις συμβουλές του άλλου, με ταπείνωση, μην τυχόν και έχουμε κάνει λάθος και δεν το έχουμε καταλάβει. Το έχω πει πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέω. Τα μεγαλύτερα λάθη στη ζωή μου τα έχω κάνει όταν ήμουν απολύτως βέβαιος για την ορθότητα των απόψεών μου. Και δόξα στο Θεό έχω μάθει, όσο λίγο έχω μάθει, να ακούω. Να ακούω με προσοχή. Γιατί μέσα από αυτά που θα σου πει ο αδελφός σου, μέσα από αυτά που θα σου πει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, εάν δεν σκληρύνεις την καρδιά σου και ταπεινωθείς για να ακούσεις, θα μπορέσεις να ακούσεις τη φωνή του Θεού και θα μπορέσει και ο Θεός να σου μιλήσει. Για να το πετύχουμε αυτό, λέει η Γραφή, ας εξετάζει έκαστος το δικό του έργο. Όχι τα δικά του λόγια, το δικό του έργο. Γιατί το δέντρο φαίνεται αν είναι καλό μόνο από τον καρπό που έχει. Μόνο το δέντρο το καλό έχει καλό καρπό. Και μόνο το δέντρο το σαπρό έχει κακό καρπό. Ας μην νομίζουμε λοιπόν ότι ξέρουμε ότι είμαστε καλοί, ότι καλά περπατάμε, ότι καλά τα λέμε. Όλοι μας μηδενός ανάμεσά μας εξαιρουμένου. Αλλά όλοι να εξετάσουμε το έργο μας, τον εαυτό μας. Και μέσα από τον εαυτό μας ας είναι το καυχημά μας. Ας εξετάσουμε πρώτα τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που έχω, που έχεις, που έχουμε. Έχουμε αγάπη πάντοτε, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη. Εάν το εξετάσουμε με αλήθεια, όχι με φαντασία, τότε θα απογοητευτούμε. Και αυτό θέλει ο Θεός. Μέσα από το έργο μας να καταλάβουμε το πόσο ασήμαντοι και αδύνατοι είμαστε. Να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν μπορούμε χωρίς τη βοήθεια του Χριστού. Να εξετάσουμε λοιπόν το έργο μας και τότε και τον εαυτό μας, τότε ας καυχηθούμε, αλλά όχι συγκρίνοντας με τον άλλον, γιατί θα γίνουμε ανόητοι, αλλά συγκρίνοντας τον εαυτό μας με τον έναν, τον μοναδικό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και τι ωραία να πούμε σε αυτή την περίπτωση, Χριστέ μου εσύ τι θα έκανες. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι στη ζωή μου τουλάχιστον, είναι πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που θέλω να κάνω κάτι, γονατίζω και λέω, Χριστέ μου εσύ τι θα έκανες. Και τότε βλέπω, γιατί ο Θεός έρχεται
και μου δείχνει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που εγώ ήθελα, επιθυμούσα να κάνω. Αυτή η σκέψη ομολογώ ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι άλλαξε τη ζωή μου. Κάθε φορά που πάω να ανοίξω το στόμα μου, θέλω, δεν το έχω καταφέρει, να λέω Κύριε εσύ τώρα τι θα έλεγες. Κάθε φορά που πάω να ανταποκριθώ στα καλά ή στα κακά τα οποία έρχονται μπροστά μου από οποιουσδήποτε ανθρώπους, θέλω, προσπαθώ, εσύ Κύριε πώς θα ανταποκρινώσουν τώρα. Και ιδιαίτερως κάθε φορά που παίρνω απόφαση, θέλω να πάρω απόφαση να κάνω κάτι. Να πηγαίνω να γονατίζω και να λέω Κύριε, εσύ τώρα τι θα έκανες. Εάν αδερφοί αγαπητοί το πετύχουμε αυτό, δοκιμάστε το, σας προτρέπω στο όνομα του Κυρίου μας. Αν το πετύχουμε αυτό θα δούμε ότι δεν έχουμε τίποτα το καλό να δείξουμε στο Θεό. Αλλά έχουμε πολλά καλά να μας δείξει ο Χριστός στη ζωή μας. Το θέλει αδερφοί. Και τότε κατάλαβα πρόσφατα αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Τι έκανε δηλαδή ο Χριστός? Κάθε φορά που ήθελε να πει κάτι έλεγε όχι με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με τα λόγια του Χριστού. Κάθε φορά που άκουγε, Κύριε κάνε με να ακούσω σαν ακούς εσύ. Κάθε φορά που αποφάσιζε να ενεργήσει, Κύριε κάνε με να ενεργήσω όπως θα ενεργούσες εσύ. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος μπορεί να δει στη ζωή του, αλληλούια, όχι το έργο το δικό του, αλλά το έργο του Χριστού. Γιατί το έργο το δικό μας είναι για κλάματα. Ο εαυτός μας είναι για κλάματα. Αλλά κλάματα διόρθωσης, όχι επιθυμιών κακών. Κλάματα δικαιοσύνης και μετανοίας. Μιμητής του Χριστού. Να φαίνεται ότι ο Χριστός, η χάρις του Χριστού, όπως είπε ο Παύλος, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Τα κάνει όλα αυτά. Ένας άλλος άνθρωπος, μια νέα κτήση που δεν έχει καμία σχέση με την περιτομή ούτε με την ακροβιστία, που δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά αλλά ούτε και τα παρόντα. Νέα κτήσεις κάθε φορά. Κάθε φορά νέα κτήσεις η ζωή μου. Κάθε στιγμή νέα κτήσεις τώρα. Νέα κτήσεις ύστερα. Νέα κτήσεις αύριο και μεθαύριο. Νέα κτήσεις. Αλλά όχι εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Τι θα έλεγες εσύ Κύριε τώρα που ανοίγω το στόμα μου εγώ να πω? Τι θα έκανες εσύ Κύριε τώρα που εγώ αποφασίζω να κάνω? Τι θα έλεγες και τι θα έκανες εσύ Κύριε ανταποκρινόμενος στα λόγια και στα έργα των ανθρώπων? Νέα κτήσεις, νέα κτήσεις, μιμητής του Χριστού. Ήθε αδερφοί αγαπητοί να σπέρνουμε κατά αυτόν τον τρόπο στο φρόνημα του Πνεύματος και όχι στο φρόνημα της σάρκας μας. Γιατί αυτός που σπέρνει με το διαφορετικό τρόπο, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Τώρα θα σου πω εγώ. Και για να το πω πιο απλά αλλά και πιο αληθινά. Όταν βγαίνει από την καρδιά μας αυτό που φιλοξενούμε. Θυμό, οργή, πίκρα. Οτιδήποτε άλλο που μολύνει την καρδιά μας και δημιουργεί επιθυμίες κακών
αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος τον οποίον αρέσκεται ο Θεός. Και επειδή είμαι, αλλά και επειδή είμαστε ομοιοπαθείς, ο Θεός θέλει να μας, να με και να μας αλλάξει. Να μείνουμε λίγο πιο πίσω. Να μην σκεφτόμαστε τα δικά μας. Να μην φανταζόμαστε πράγματα. Αλλά να αρχίσουμε να εξητούμε πραγματικά το θέλημα του Θεού, το αγαδόν και το ευάρεστον και το τέλειον. Όχι στη θεωρία, αλλά στη πραγματική καθημερινότητά μας. Ποιο είναι το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον? Δηλαδή εσύ τι θα έλεγες τώρα, Κύριε? Είτε ευαγγελίζουμε, είτε τσακωνόμαστε, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε, είτε προσφέρουμε, είτε διεκδικούμε, είτε έχουμε χαρά, είτε έχουμε λύπη, είτε μας ευλόγησε ο Θεός, είτε όχι. Τι είναι το θέλημά σου, Κύριε? Τι θα έκανες εσύ, Χριστέ μου? Πώς θα τα έλεγες εσύ? Πώς θα παρηγορούσες? Πώς θα ενίσχυες αν ήσουν εδώ τώρα? Πώς θα κήρυτες εσύ αν ήσουν εδώ τώρα? Πώς θα μάλωνες? Πώς θα έλεγχες? Πώς θα ταπεινωνώσουνα? Πώς θα αποδεχόσουνα το θέλημα του πατρός σου? Πώς θα αποδεχόσουνα το ράπισμα? Κύριε Θεέ μου, πώς θα παρέδιδες τον εαυτό σου εις τον κρίνοντα, όχι γύρω σου, αλλά δικαίως? Τι θα έκανες, Κύριε Θεέ μου? Αυτός παίρνει στο πνεύμα. Αυτός που δεν κοιτάει το διπλανό του, αλλά κοιτάει τον Κύριό του. Δέστε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ένας τέτοιος. Με πόσο μεγάλα γράμματα έγραψα με τα ίδια μου τα χέρια την επιστολή, γιατί δεν έβλεπε καλά. Γιατί όσοι θέλουν να αρέσουν κατά τη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε για να μην διώκονται για το Σταυρό του Χριστού. Εις εμέ όμως μη γένει το να καυχόμε παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μου, του Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε και πέθανε ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Γιατί εν Χριστώ Ιησού ούτε πορητομή ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίσεις πάντοτε. Χθες είναι παλαιά κτίσεις για μένα. Σήμερα είναι η νέα κτίσεις και αύριο θα είναι η νέα κτίσεις. Και θα βαδίζουμε μεταμορφούμενοι με την εικόνα του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του Αγίου, περιπατούντες μόνο έτσι, από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Όσοι λοιπόν περπατήσουνε κατά τον αυτό κανόνα, όσοι λοιπόν περπατάνε από εδώ και πέρα, δεν λέει περπατήσανε, όσοι περπατήσουν από εδώ και πέρα με αυτό τον κανόνα, μόνο σε αυτούς θα υπάρχει έλεος και ειρήνη από το Θεό, και μόνο αυτοί θα ονομαστούν Ισραήλ του Θεού πνευματικοί, λαός του Θεού, ισχύς του Θεού. Μόνο αυτοί θα είναι αδύναμοι στη σάρκα, αλλά δυνατοί στο Πνεύμα το Άγιο. Στο εξής λοιπόν, τι ωραία πρότασης. Κανένας ας μη δίδισε με ενόχληση. Μην ενοχλείς από κανέναν ό,τι και να κάνει.
Μακάρι κανένας να μην σε ενοχλήσει, αλλά κι αν σε ενοχλήσει, εσύ να μην ενοχλείσαι. Μην ενοχλείσαι από τίποτα. Μην ενοχλείσαι από την κρίνια. Μην ενοχλείσαι από τα λάθη. Μην ενοχλείσαι από τα γήινα, τα ανθρώπινα, τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Δόξασε μόνο το Θεό και κοίταξε να μοιάσεις σε Αυτόν. Και αν μοιάσεις σε Αυτόν, κανένας δεν θα μπορεί να σε ενοχλήσει. Τίποτα δεν θα μπορεί να σε θλίψει. Τίποτα δεν θα μπορεί να σε σκανδαλίσει. Τίποτα δεν θα μπορεί να σε πληγώσει. Τίποτα δεν θα μπορεί να σου δημιουργήσει επιθυμίες κακές. Κανένας δεν μπορεί να σε παρασύρει. Κανένας δεν μπορεί να σε δελεάσει. Κανένας δεν θα μπορεί να σε απομακρύνει από τον Κύριό σου, τον οποίον αγαπάς με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Αρκετών το να βαστάζουμε στη ζωή μας και πρέπει τα στίγματα του Ιησού. Να τι μας ενδιαφέρει. Να τι κέρδισε με αυτό το περπάτημα ο Απόστολος Παύλος. Στο σώμα του, στην ψυχή του και στο πνεύμα του τα στίγματα του Χριστού. Σημαδεμένος. Όλοι με κατάληψαν, λέει κάποτε, αλλά ο Κύριος μου υπαρεστάθη. Μπορεί και αυτό να γίνει. Ο χριστιανός δεν ζητάει χειροκροτήματα. Δεν ζητάει αποδοχή. Δεν ενδιαφέρεται να είναι δημοφιλής. Ο χριστιανός ζητάει μόνο την αγάπη του Χριστού. Απολαμβάνει μόνο την αγάπη του Χριστού. Δεν θέλει φιλίες μέσα στον κόσμο αυτό. Θέλει ένα φίλο, τον Ιησού Χριστό. Ναι, ακτήσεις αδερφοί, όχι στα λόγια, όχι στη φαντασία. Δεν έγινα νέα ακτήσεις, θα γίνομαι συνέχεια νέα ακτήσεις. Πώς, τι θα έλεγες εσύ στη θέση μου, Χριστέ, τώρα που ετοιμάζομαι να μιλήσω? Πώς θα σκεφτόσουν, πώς θα απαντούσες, πώς θα ενεργούσες, πώς θα υπέμενες την αντιλογία των ασεβών, πώς θα αγαπούσες, πώς θα θυσιαζόσουν, πώς θα δόξαζες τον Πατέρα σου τον Ουράνιο. Αμήν.